Λοιπόν, γεια σας παιδιά, ξέρω έχει καιρό να ανεβάσω βίντεο στο YouTube. Ο λόγος είναι επειδή ήθελα μια μικρή ξεκούραση γενικά στη ζωή μου. Λοιπόν guys, σήμερα θα δούμε το είχες μια δουλειά να κάνεις νούμερο 3. Επίσης guys, η σκυλίτσα μου η Μαρία θέλει να σας χαιρετήσει. Μαρία, χαιρετά το κοινό. Επίσης guys, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα subscribe γιατί με βοηθάει πάρα πολύ να φτάσουμε τις 200.000. Λοιπόν guys, όσοι δεν το ξέρετε, έχω ανεβάσει ένα καινούριο τραγουδάκι στο κανάλι μου. Όσοι δεν το έχουν δει, είναι μια καρτελίτσα εδώ πάνω να πατήσουν να το δουν και θα είναι και στο τέλος του βίντεο. Ελπίζω να μου δείξετε την υποστήριξη σας, γιατί πιστεύω είναι ίσως το καλύτερο μου κομμάτι. Τέλος πάντων guys, δεν έχω κάποια άλλα νέα, πάμε να αρχίσουμε το βίντεο. Λοιπόν guys, η πρώτη φωτογραφία που θα δούμε είναι ένα μικρό παράπονο μου που θέλω να το πω προς εσάς. Σίγουρα όλοι το έχετε ξαναδεί και πιστεύω είναι αρκετά ενοχλητικό. Αυτόν εδώ guys. Πραγματικά guys, η συγκεκριμένη πόρτα, δεν ξέρω γιατί υπάρχει ύπαρξη της στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Το ότι δεν υπάρχει κάτι στα δεξιά και αριστερά της. Και το πιο άσχημο guys είναι ότι το βλέπω παντού. Γενικά στη γειτονιά που βρίσκομαι υπάρχουν άπειρα τέτοια σημεία. Τώρα πόσον έξυπνοι είναι οι άνθρωποι που τα κάναν, δεν ξέρω. Μια άλλη φωτογραφία που θα δούμε τώρα παιδιά. Το πιο συχνό φαινόμενο όταν βλέπεις το Made in China να βγάζει τη σημαία της χώρας. Σωστά. Αλλά σε συγκεκριμένη φωτογραφία εδώ, καμία σχέση. Οτιδήποτε άλλη χώρα εκτός η Κίνα. Μια δουλειά είχες να κάνεις. Μια δουλειά. Oh my god. Παιδιά, η επόμενη φωτογραφία είναι αυτή εδώ. Θέλεις να περάσει το αυτοκίνητο σου απέναντι? Όχι, όχι, δεν θα περάσει. Αυτόν το μακρόστενο, ο Θεός να το κάνει μακρόστενο, δεν θα αφήσει με τίποτα το αυτοκίνητο σου να περάσει. Άκουσες? Πώς το έκανες έτσι, ρε φίλε, το πράγμα. Αυτός ο αρχιτέκτονας που θα δούμε σε λίγο που έκανε αυτόν το πράγμα εδώ είναι απίστευτος. Είναι πραγματικά, πρέπει να έχει μεγάλο ταλέντο. Πώς το που υπάρχει εκείνον το πράγμα εκεί ανάμεσα στα σκαγιά που μπορεί οποιοδήποτε να περάσει μέσα από αυτόν το σημείο, μου κάνει εντύπωση. Ήθελε πολύ σκέψη για να το κάνεις, ναι. Πες την αλήθεια. Πες την αλήθεια. Και εσύ ρε φίλε, μια δουλειά είχες να κάνεις ρε πέλε. Εντάξει, κάμε τη σωστά ας πούμε. Μα κάπως το σκανού, υπάρχει όσοι μέσα με λένε το σκανού, είναι μάλλον και το χλάμα σε μας. Όταν ήμασταν μικρά παιδιά, δεν παίρναμε από αυτά τα βιβλία, ξέρεις, που μαθαίναμε να μετρούμε, να διαβάζουμε και έγραφε, ξέρω εγώ, έναν αριθμό και δίπλα τα φρούτα που είναι ο ίδιος αριθμός. Αυτή η φωτογραφία εδώ. Μόνο που σε αυτήν την φωτογραφία εδώ, παιδιά, δεν υπάρχουν 5 μπανάνες, αλλά 6. Αυτός που το έκανε σίγουρα δεν έχει βγάλει το σχολείο ή τουλάχιστον το δημοτικό. Ακόμα χειρότερα. Μια δουλειά, ρε φίλε. Πώς το κατασκεύασε το συγκεκριμένο παιχνίδι, μεγάλο ταλέντο. Μιλάμε ώρες ατελείωτες για να κάνει έτσι μάθημα. Ο Θεός να τα κάνει μάθηκε. Η επόμενη φωτογραφία, θέλεις να πάεις τουαλέτα και να τραβήσεις το χερούλιν της πόρτας? Όχι, δεν υπάρχει χερούλιν της πόρτας. Είχες μια δουλειά να κάνεις. Τσέκα μέσα. Μπράβο ραφή μου, είσαι ταλέντο που μόνο σου χρειάζεται σε καν περιγραφή. Και τώρα θα δούμε μερικές φωτογραφίες τις οποίες έχουν δημιουργήσει διάφορα πάρκινγκ και ανάπηρους. Η πρώτη φωτογραφία, αυτή εδώ, το ότι έχουν κάνει χελώνα των παράλυτων, δεν έχω κάτι να πω. Απλά θέλω να πω ότι είχες μια δουλειά να κάνεις, να κάνεις ένα σωστό σήμα παράλυτου και έχεις κάνει χελώνα. Η επόμενη φωτογραφία που έχει σχέση πάλι με πάρκινγκ παράλυτου είναι αυτή εδώ. Έχει βάλει το καροτσάκι που και καλά είναι ζωγραφισμένο επάνω να βλέπει από την αντίθετη μεριά. Φίλε, για το όνομα του Θεού, ό,τι και να πω, είσαστε αναπαράδεκτοι, το ξέρετε. Η επόμενη φωτογραφία που θα δούμε για παράλυτους ξανά, σίγουρα είναι ζωγράφος ξάδερφος του Πικάσο. Αυτή εδώ, πραγματικά το έχει κάνει με σπρέι. Τόσο σωστά, τόσο λεπτομέρεια το σχέδιο του παραλυτού. Πραγματικά παιδιά, είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Τώρα δεν είμαι εγώ σε θέση τώρα να κρίνω τον καθέναν, αλλά αν βλέπεις έτσι πράγματα στο δρόμο, πώς μπορούμε να πάμε μπροστά την κοινωνία μας? Ό,τι να είναι παιδιά, ό,τι να είναι. Η επόμενη φωτογραφία παιδιά, λογικά δεν ξέρει τι φρούτων είναι το συγκεκριμένο προϊόν εκεί. Αυτόν εδώ, δεν ξέρει τι είναι οι μπανάνες. Δεν έχει ξαναφάει μπανάναν ο άνθρωπος που έχει γράψει κάτω από τις μπανάνες Yellow Long Things. Πόσο ανώμαλο μυαλό μπορείς να έχεις ρε φίλε? Τι σκέφτεσαι όταν έγραφες μπανάνες Yellow Long Things? Yellow Long Things. Εκάμαμε τον επιστήμη. Εντάξει. Και η τελευταία φωτογραφία που θα δούμε guys σήμερα για το σημερινό βίντεο είναι αυτή εδώ.
Θέλεις να πάει κάτω με το ασανσέρ, ευχαρίστως. Πάνω θα ξαναπάει, ακούσες. Πάνω δεν πάμε, νεκόπηκε το ρεύμα. Δεν πάμε πάνω, μόνο κάτω πάμε. Με ποια λογική, ρε φιλέ, να βάλεις το κουμπί που πάρει πάνω κάτω και το κάτω κάτω. Έτσι λογικά καταντήσαμε να πηγαίνουμε κάτω κάτω. Τέλος πάντων, guys, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Να σας άρεσε, κάνετε ένα τεράστιο like, θα το χαρώ πάρα πολύ. Επίσης, guys, γράψτε μου κάτω στα comments αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Όσοι έχετε και άλλες τέτοιου είδους φωτογραφίες για να κάνουμε και τα επόμενα μας βίντεο, είχες μια δουλειά, θέλω να μου στείλετε στο προσωπικό μου Instagram MarioTubeOfficial. Περιμένω τις δικές σας φωτογραφίες. Επίσης, guys, κάντε ένα subscribe να φτάσουμε τις 200.000. Τι έμεινε να ναι, φίκι, σίκι, πίκι, κυλίκι, πίκι. Πούμπρε, πούμπρε. Ο τύπος πρέπει να ήταν κάπως. Μαμάδα, μαμάδα, αμέλε πως είναι σκάλου, μαμάδα πως είναι σκάλου, μας πως μένει με λένε το σκάλου, είναι μαγαλά και νοχλάβασε μας. Η επόμενη φωτογραφία είναι ο επόμενος, η επόμενη φωτογραφία που θα δούμε για παράλληλους ξανά. Η επόμενη φωτογραφία, παιδιά, φίλε, το πόσο, πόσο είναι ανώμαλο μυαλό, πόσο είναι ανώμαλο μυαλό, πόσο είναι ανώμαλο μυαλό, πόσο ανώμαλο μυαλό μπορείς να έχεις, ρε φίλε.